Have you ever wandered further into your wildest dreams? Where you're flying higher, do what you desire. Ooh. Where you can stay in love with. Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά να βρίσκομαι σε απευθεία σύνδεση με την αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη και το Κέντρο Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών και Ενηλίκων Φύζιο Φυσικά έχω κοντά μου για ακόμη μία φορά την ιδρύτρια του κέντρου, ειδικό φυσικοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων με εξειδίκευση στην νευροαναπτυξιακή φυσικοθεραπεία, Εκατερίνη Ζιάκα, με την οποία φυσικά θα μιλήσουμε για τι άλλο, για τα παιδιά μας. Κυρία Ζιάκα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή για ακόμη μία φορά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση. Κυρία Ζιάκα, ποια είναι λοιπόν τα συχνότερα αισθητικοκινητικά προβλήματα που καλείστε να αντιμετωπίσετε στα παιδιά. Συνήθως σε εμά έρχονται παιδιά με προβλήματα ε, εκτός από κινητικά και αισθητηριακά όπως είπατε, τα οποία έχουν να κάνουν με το φάσμα του αυτισμού, έχουν να κάνουν με διάσπαση προσοχής, έχουν να κάνουν γενικά με μία ε, μη προσαρμοστικότητα στην καθημερινότητά τους. Πάρα πάρα πολλές φορές έχουμε παιδιά τα οποία χωρίς να υπάρχει κάποια συγκεκριμένη παθολογία, χωρίς να υπάρχει κάποια διάγνωση, έχουν ε, προβλήματα στην προσαρμοστικότητά τους σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον, οπότε ε, πάρα πολύ συχνά καλούμαστε και οι φυσικοθεραπευτές πλέον, γιατί ουσιαστικά μέχρι τώρα ε, όλοι πιστεύανε ότι είναι θέμα εργοθεραπείας, ε, λογοθεραπείας αυτά τα προβλήματα. Όμως τελικά ε, όλα ξεκινάνε από την κίνηση, η οποία δεν έχει οργανωθεί σωστά και ε, αν δεν έχουμε σωστή κίνηση, ε, χτίζουμε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν έχουν την οργανωμένη ε, διαδικασία που θα έπρεπε. Πώς πραγματοποιείται η αξιολόγηση? Όταν ένα παιδάκι έρχεται στο χώρο ε, και φυσικά αυτό γίνεται είτε επειδή οι γονείς ζητούν ε, μία αξιολόγηση είτε γιατί ο γιατρός ή ο εργοθεραπευτής ή ο λογοθεραπευτής βλέπει ότι υπάρχει κάποιο κινητικό έλλειμμα η φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση έχει να κάνει με το αν το παιδί στην αδρή του κίνηση είναι οργανωμένο. Τις περισσότερες φορές ε, υπάρχει έλλειμμα. Μπορεί να μην υπάρχει παθολογία, αλλά υπάρχει απόκληση και αυτό πρέπει να το πούμε ότι δεν είναι όλα τα παιδιά με παθολογία στην κίνηση, όμως υπάρχουν παιδιά που έχουν πάρα πολλές αποκλήσεις και αυτό σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν μπορούν από το σώμα τους να πάρουν και να οργανώσουν το ερέθισμα έτσι όπως θα έπρεπε, ούτως ώστε η απάντηση να είναι προσαρμογή. Εάν λοιπόν εγώ δεν μπορώ να προσαρμοστώ σε ένα καινούριο περιβάλλον και σε μια καινούρια διαδικασία, αυτό είναι έλλειμμα, είναι απόκληση. Τι ονομάζουμε NDT-Bobath νευροαναπτυξιακή φυσικοθεραπεία? Η νευροαναπτυξιακή ε, φυσικοθεραπεία είναι μέθοδος, έλεγεται NDT-Neurodevelopmental Treatment, και είναι μπόμπαθ επειδή αυτοί που το ε, ξεκίνησαν ήταν η μπόμπαθ, ένα ζευγάρι νευροφυσιολόγων. Η νευροαναπτυξιακή διαδικασία λοιπόν ε, που πρεσβεύει ε, ότι μπορεί να βοηθήσει η, το NDT στην παιδιατρική παρέμβαση, είναι βάση της νευροαναπτυξιακής διαδικασίας. Δηλαδή, ένα παιδί γεννιέται μηδέν και πρέπει καλείται να αρχίσει να κινείται το NDT, προσαρμόζει με ασκησιολόγιο και με όλη την γάμα την νευροφυσιολογική από πίσω, έτσι ώστε το παιδί από 0 ηλικία μέχρι 12, βιβλιογραφικά 12 μηνών, που αρχίζει να περπατάει, αναπτύξει όλα τα λειτουργικά του επιτεύγματα. Άρα παίρνουμε σαν μπούσουλα αυτή τη διαδικασία και τη βάζουμε σε ασκησιολόγιο σε παιδιά που έχουν ε, είτε νευροαναπτυξιακές διαταραχές, είτε αποκλήσεις. Και φυσικά αυτό είναι μια εξειδίκευση έτσι, για τον κάθε φυσικοθεραπευτή που είναι παιδιατρικός. Πού απευθύνεται λοιπόν η NDT BOBAH, Η νευροαναπτυξιακή φυσικοθεραπεία, ή το NDT, απευθύνεται σε παιδιά με νευροαναπτυξιακέ διαταραχέ, όπω είναι εγκεφαλικέ παραλύσει, σύνδρομα κλπ. Επίση σε παιδιά που έχουν καρκίνο και έχουν αποκατασταθεί ως ε, παθολογία από τον καρκίνο, αλλά μπορεί να τους έχει αφήσει κάποια υπολείμματα στην κινητική τους ε, δράση, σε παιδιά που έχουν αυτισμό, σε παιδιά που υπάρχουν αποκλήσεις ε, με μύτες, υπάρχουν σε παιδιά τα οποία είναι υπερκινητικά. Κυρία Ζιάκα, επειδή εξειδικεύεστε και στα νεογνά, θα ήθελα να μας πείτε ποιε είναι οι συχνότερες επιπλοκές στα πρόωρα νεογνά. Η προορότητα από μόνη της ε, χαρακτηρίζει ε, μία μη νεογνική κάμψη σε ένα βρέφος, έτσι, δηλαδή το παιδί γεννιέται με την ε, λιγότερη ε, νεογνική κάμψη. Το νεογνό, λοιπόν, το τελειόμυνο, έχει την νεογνική κάμψη που του δίνει μία αρχική θέση για να αρχίσει να κινείται ενάντια στη βαρύτητα. Τα προωράκια αυτό ε, δεν το έχουν, είναι έλλειμμα. Δεν είναι για όλα τα νεογνά που είναι προώρα. Ε, σίγουρο ότι θα έχουν απόκληση, αλλά ε, σίγουρα μπορεί να επηρεάσει την κινητική διαδικασία, την κινητική ανάπτυξη, η μη νεογνική κάμψη που έχουν στην αρχή. Ένα πολύ συχνό ερώτημα των τηλεθεατριών μας αφορά τον αυτισμό. Όλοι οι γονείς τα πρώτα χρόνια ανησυχούμε για το αν όλα εξελίσσονται σωστά ή αν θα πρέπει να απευθυνθούμε σε ειδικό. Θα ήθελα να μας πείτε από ποια ηλικία εντοπίζουμε τα πρώτα σημάδια του αυτισμού. Ο αυτισμός δεν είναι κάτι που έρχεται εκ των υστέρων. Ε, υπάρχει, αλλά εκδηλώνεται όταν πια το παιδί αρχίζει να έχει ε, απαιτήσει στην αντίληψη και στην κατανόηση του περιβάλλοντος. Τα πρώτα σημάδια είναι ότι μπορεί ένα παιδί να μην ακούει στο όνομά του να μην προσέχει, να μην έχει βλεμματική επαφή, να μην αντιδράει όπως θα έπρεπε σε ένα ερέθισμα ακουστικό. Πάρα πολλές φορές η αντίδρασή τους είναι διαφορετική από την αναμενόμενη της ηλικία τους. Αυτό είναι ένα σημαδάκι. Δεν σημαίνει βέβαια τίποτα εάν ένα πράγμα είναι μόνο που χαρακτηρίζει ένα παιδί. Πρέπει να συνηγορούν πάρα πολλές. Ε, καταστάσεις, για να πούμε ο, αντιδράσεις, για να πούμε ότι αυτό το παιδί ε, πρέπει να πάει για αξιολόγηση, έτσι. Ε, συνήθως οι ειδικοί όμως γνωρίζουν από πολύ νωρί. Από ποια ηλικία κυρία Ζιάκα μπορεί να κάνει ένα βρεφάκι συνεδρίες νευροαναπτυξιακής φυσικοθεραπείας. Ε, η ηλικία που ξεκινάνε τα παιδιά ε, να δουλεύονται είναι 0 μέχρι 18 χρονών, αν μιλάμε για Παιδιατρική Φυσικοθεραπεία. Και τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι ε, η Φυσικοθεραπεία, βάσει της νευροαναπτυξιακής διαδικασίας, δεν έχει αρχή και τέλος. Είναι ε, μία διαδικασία η οποία δεν κάνει κάτι κακό, ίσα ίσα που βοηθάει πάρα πολύ στην οργάνωση της κίνησης ενός παιδιού, άρα όσο πιο γρήγορα ε, αρχίσει το παιδί να δουλεύεται, τόσο πιο εύκολα θα έχουμε και τις σωστές απαντήσεις. πώς μπορεί λοιπόν να βελτιώσει η νευροαναπτυξιακή θεραπεία την ποιότητα της ζωής του παιδιού με αυτισμό; στον αυτισμό ε, θα σας πω ότι δεν είναι μόνο το NDT που βοηθάει, ε, παρόλα αυτά επειδή οργανώνει το σώμα μπορεί πλέον το παιδί με τον αυτισμό να εισπράττει το ερέθισμα και να μπορεί να απαντάει σε αυτό. Ε, η απάντηση είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί τι κάνει. Διαφοροποιεί και οργανώνει την κοινωνική του συμπεριφορά. Και αυτό είναι το ζητούμενο στα παιδιά με αυτισμό. Κυρία Ζιάκα, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε για ακόμη μία φορά στο κοινό μας, σε όλους εμάς τους γονείς. Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι πραγματικά μέσα από αυτή τη συζήτησή μας να βοηθήθηκε κόσμος και να ξέρει ότι τίποτα δεν είναι σταθερό. Τα πάντα αλλάζουν και ας προσπαθήσουν οι ίδιοι τους να βοηθήσουν με μια τέτοια παρέμβαση τα παιδιά να προσαρμόζονται. Τίποτα περισσότερο.